Φίλες και φίλοι, ωραίοι μου Έλληνες, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στον Ελληνισμό. Χρόνια πολλά στον Ελληνισμό όπου βρίσκεται. Παρασκευή 2 Ιανουαρίου του 2015. Φίλες και φίλοι, το πολιτικό σύστημα καταραίει. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, όπως είχαμε προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους, ήταν λίγο δύσκολο να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατίας, το οποίο άλλωστε ήταν και ένα εργαλείο μόνο και μόνο για την επιβίωσή του. Και από τους μεν οι οποίοι ήθελαν να εκλέξουν πρόεδρο δημοκρατίας, και από τους δε οι οποίοι δεν ήθελαν και ήθελαν να προκαλέσουν εκλογές, ασφαλώς για να εξασφαλίσουν την πολιτική επιβίωσή τους, βλέποντας, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, βλέποντας τα ποσοστά του ανεβασμένα. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες ο ελληνικός λαός θα κληθεί να δώσει, κατά τη γνώμη μου, μία απάντηση στο πιο κέραιο ερώτημα, το οποίο θα έπρεπε να έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το ερώτημα αυτό δεν είναι άλλο από αυτό που έχω επισημάνει και εγώ από την εκπομπή μου, αλλά και γενικώς το εθνικιστικό κίνημα, αλλά και τελευταίως αρχίζουν και το συνειδητοποιούν όλο και περισσότεροι Έλληνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι για το αν αυτό το σύστημα της μεταπολιτεύσεως αξίζει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Νομίζω ότι, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό για μένα, ότι τα ποσοστά που φέρουν οι δημοσκοπήσεις να έχουν τα μεγάλα, ας το πούμε, κόμματα, αυτά που διεκδικούν την εξουσία, να είναι κατά πολύ πεσμένα, και αυτό δείχνει ότι επιτέλους ο ελληνικός λαός ξυπνάει. Φίλες και φίλοι, είδαμε αυτές τις μέρες διάφορες δηλώσεις βουλευτών, υπουργών. Άκουσα τον κύριο Τραγάκη. Τον κύριο Τραγάκη, ο οποίος αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή βγήκε και κατηγόρησε την άκρα δεξιά, λέει, ότι ευτέλησε με τη στάση της το κοινοβούλιο. Αυτό τον ενόχλησε τον κύριο Τραγάκη. Αυτοί οι νεοδημοκράτες δεν πρόκειται να βάλουν ποτέ μυαλό. Δεν πρόκειται να βάλουν ποτέ μυαλό με τα φοβικά τους σύνδρομα και με την ανικανότητά τους να υπερασπιστούν τις εθνικές ιδέες. Του έφταιγε η ακροδεξιά του κυρίου Τραγάκη. Δεν του φταίει το χαμηλό επίπεδο των βουλευτών που έχουν σήμερα όλα τα κόμματα και υπάρχουν μέσα στην Ελληνική Βουλή. Του έφταιγε η ακροδεξιά, μάλιστα, του κυρίου Τραγάκη. Τον κύριο Βορύδη ακούσαμε από την άλλη, το μεγάλο αυτό πατριώτη, ο οποίος σε μια στιγμή αυτοκριτικής μας είπε, τον ακούσαμε στην εκπομπή της κυρίας Τσαπανίδου να δηλώνει, ότι ακούγαμε την αριστερά τόσα χρόνια, γι' αυτό φτάσαμε στην έρημο. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, θα πάτε σπίτι σας, γιατί είστε ανταυτού, γιατί η παράταξή σας, έτσι την ονομάσατε, η παράταξή σας, αν και εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που σας ξέρω, καθόλου παράταξή σας δεν ήταν, μάλιστα ήσασταν πολέμιος αυτής της παράταξης, αλλά εν πάση περιπτώσει η παράταξή σας λοιπόν, αφού το θέλετε έτσι, είναι ανταυτού τόσα χρόνια. Είναι ανταυτού της αριστεράς, ανταυτού του Πασόκ, ανταυτού είστε. Γι' αυτό λοιπόν, όσο πιο γρήγορα μας αδειάσετε τη γωνιά εσείς και η παράταξή σας, τόσο πιο μπροστά θα πάει η Ελλάδα. Είστε βασικοί υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι για την κατάντια σας. Ξεχάσατε όμως, κύριε Βορύδη, να μας πείτε ότι ακούγατε και την Τρόικα πλην της αριστεράς. Αυτό το ξεχάσατε. Εκεί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να βγείτε να παραδεχτείτε, να κάνετε αυτοκριτική, ότι ενημερώνεστε με email για τα μέτρα που πρέπει να πάρετε. Αυτά δεν συμφέρουν και δεν τα λέτε. Ισχυρίστηκε επίσης ο κύριος Βορύδης ότι ήταν τεράστιο, λέει, το έργο της κυβερνήσεως αυτής, με τις μεταρρυθμίσεις, μάλιστα μας είπε ότι παίρνει συγχαρητήρια η κυβέρνηση από παντού λόγω των μεταρρυθμίσεων. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται τόσες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τις οποίες βέβαια τις είδαμε
τις είδαμε όχι μόνο με τις χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, τις είδαμε και με την πρώτη πιονόπτωση προχθές, που στις περισσότερες πόλεις είχαμε διακοπές ρεύματος. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση του κυρίου Βορύδη και της παράταξής του. Για τη Νέα Δημοκρατία βέβαια θα πούμε πολλά, έχουμε μέρες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Να υπενθυμίσω ότι το αύριο Σάββατο 3 του μηνός κυκλοφορεί ο Ελεύθερος Κόσμος, η πατριωτική εφημερίδα που πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Εκεί υπάρχει άρθρο μου το οποίο φέρει τον τίτλο «Να τελειώνουμε με τη μεταπολίτευση» και κριτικάρει με στοιχεία και με αποδείξεις τη στάση της Νέας Δημοκρατίας τόσα χρόνια, με την οποία παρεπιπτόντως να πω ότι ασχολούμαι μόνο και μόνο επειδή καπηλεύεται τόσα χρόνια τον πατριωτικό χώρο, και η σημερινή εκπομπή έχει σχέση και με αυτό, διότι θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, διαβάστε το άρθρο μου, υπάρχει στον Ελεύθερο Κόσμο, κυκλοφορεί το Σάββατο, ο Ελεύθερος Κόσμος θα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας και θα είναι εκεί για την πατριωτική σας ενημέρωση. Πλην του κυρίου Βορύδη, ακούσαμε και τον άλλον αστέρα που τα κάνει όλα από πατριωτικό καθήκον, βέβαια, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μας έχει πρίξει με το τι σημαίνει χρεοκοπία. Κινδυνολογεί πάλι και μας λέει ότι η χρεοκοπία είναι να ζούμε με τους ίδιους πόρους χωρίς δανεισμό. Τι μας το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης? Μήπως δεν το ξέρουμε? Μήπως δεν το ξέρουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις που φρόντισε ο κύριος Γεωργιάδης να βρίσκονται σήμερα στον Κυρεσία μέσω της υψηλής φορολογίας? Εκεί δεν υπάρχει το παράδειγμα αυτό? Δεν το ξέρουμε? Δεν ξέρουν οι επαγγελματίες πώς είναι να ζεις, να δουλεύεις μάλλον, χωρίς να μπορείς να δανειστείς από πουθενά και να ζεις με ίδια κεφάλαια? Αυτοί, πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι? Για ποιο πράγμα ακριβώς μας προειδοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης? Γι' αυτό που έχει φροντίσει η κυβέρνησή του, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να φτάσουμε σήμερα? Ούτως ή άλλως είμαστε χρεοκοπημένοι. Για ποια ακριβώς χρεοκοπία? Την οποία χρεοκοπία βέβαια καθόλου δεν τη βλέπουμε στο προσκήνιο. Μια και όποιος άκουσε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα θα δει ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ακριβώς αυτά που λέει και ο κύριος Σαμαράς, που έλεγε τόσο καιρό ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για σκληρή διαπραγμάτευση, πράγμα που το έκανε και ο Σαμαράς. Μιλάει για συνεννόηση με τους εταίρους μας, πράγμα που έλεγε και ο κύριος Σαμαράς. Για ποια έξοδο από το ευρώ και κουραφέξαλα μας λένε? Την ίδια πολιτική ακριβώς ακολουθεί και ο Τσίπρας. Αν πάρει κανείς τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο μνημόνιο από τότε μέχρι σήμερα, θα δει ότι οι κολοτούμπες πάνε σύννεφο. Όπως ακριβώς βέβαια πηγαίναν σύννεφο και οι κολοτούμπες του Σαμαρά. Φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσουν αυτές τις μέρες να σας μιλήσουν με διλήμματα. Είναι πάγια τακτική τους η καταστροφολογία και τα διλήμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία αυτό βέβαια είναι σπορ, το οποίο το έχει από τη γέννησή της ακόμα. Από την ίδρυσή της, από το 1974-75, από την επάνωδο του Καραμαλή, από το Καραμαλή στη Τάγκη, τα έχουμε ξαναπεί. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα. Το παρήγορο είναι, και αυτό το εκφράζω και σαν ευχή αν θέλετε, που δεν είναι μόνο ευχή, δηλαδή μπορούμε, οι Έλληνες μπορούν να το κάνουν και πραγματικότητα. Να μην τους δώσουν αυτοδυναμία. Ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτοδυναμία στις εκλογές. Το θέμα είναι να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Να τους δούμε αγκαλιασμένους όλους μαζί, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί θα πάει η δουλειά στο τέλος. Οπότε θα ενωθούν για να μας σώσουν πάλι. Τι γίνεται με αυτούς τους πολιτικούς, με αυτό το πολιτικό σύστημα? Όλο μασώνουν. Επί 40 χρόνια μασώνουν, επί 40 χρόνια η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Θα το δούμε και αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα το δούμε και αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε όσους περισσότερους μπορούν να μην τους ακούσουν, να μην πέσουν στην παγίδα των ψευτοδιλημάτων τους, να μην στηρίξουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή όλα τα κόμματα τα οποία έχουν προαναγγείλει συνεργασία με ένα από αυτά τα δύο κόμματα. Να, μια δουλειά που έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές, έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές. Φίλες και φίλοι, σκοπός αυτής της, το θέμα μάλλον της σημερινής εκπομπής, είναι ένα γράμμα από παλιά.
ένα γράμμα από παλιά και αποφάσισα να έχω αυτή την εκπομπή σήμερα με αυτό το περιεχόμενο. Γιατί? Γιατί στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας, γιατί τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να καταρρεύσει, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου ισχυρό, ισχυρότατο εθνικιστικό κίνημα. Τώρα θα μου πείτε ότι η διωγμή της κυβερνήσεως, οι άδικες διώξεις εθνικιστών έπαιξαν το ρόλο τους, σε συνδυασμό βέβαια με τη μαύρη προπαγάνδα των καναλιών της διαπλοκής, αλλά από εκεί και πέρα όμως, μήπως θα πρέπει και το εθνικιστικό κίνημα να κάνει και την αυτοκριτική του? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, διότι ποιον εθνικισμό παρουσιάζει τόσο καιρό στον ελληνικό λαό? Σε αυτό το ερώτημα, για το ποιον εθνικισμό θέλω εγώ τουλάχιστον, και μιλάω για τον εαυτό μου αλλά νομίζω και πολλοί συναγωνιστές, θα μιλήσουμε παρακάτω. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο είναι από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι από ένα συνέδριο που έγινε το 1978 της ΕΝΕΠ, της Ελληνικής Νεολαίας Εθνικής Παρατάξεως. Ήταν ο καιρός, ήταν οι εποχές μάλλον, κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία πάλι είχε ξεκινήσει ένα άγριο κυνηγητό των εθνικών ιδεών και όλων των ανθρώπων που τις επιρετούσαν, με χιλιάδες φυλακίσεις αξιωματικών του στρατού, αλλά και με σπήλωση όσων συμμετείχαν στον εθνικιστικό αγώνα. Παρόλα αυτά, οι εθνικιστές τότε είχαν σταθεί όρθιοι. Η Εθνική Παράταξη κάνει σπουδαία δουλειά. Να υπενθυμίσω ότι το ποσοστό της στις εκλογές του 77 άγγιξε το 7%, με συνέπεια να εκλέξει βουλευτές οι οποίοι στο τέλος πουλήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, πήγαν στον Καραμαλή μετά. Αν και ο κύριος λόγος για τους οποίους τους ψήφισε ο ελληνικός λαός ήταν ο αντικαραμαλισμός τους. Μετά στηρίξαν τον Καραμαλή. Για να μην λοιπόν τα ξαναπάθουμε αυτά, πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε. Και αυτοί που μας λένε για εθνικισμό, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι, να το συνδυάσω με αυτό που είπα πριν, με την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και αυτά που λέει. Ο κύριος Καρατζαφέρης προεκλογικά το 2012 μας έλεγε ότι δεν είναι και χειρότερος ο Τσίπρας από ότι ήταν ο Παπανδρέου το 81. Δεν ακούω, λέει, να λέει τόσο εξτρεμιστικά πράγματα, τα ίδια που έλεγε και ο Ανδρέας το 81. Τώρα, γιατί ο κύριος Καρατζαφέρης τα έλεγε αυτά τότε και τώρα τον ακούμε, και ακούω πολλά στελέχη του να κάνουν αντισυριζέικη κριτική, να μας πούν τότε γιατί τα έλεγε και δεν τα λέει τώρα. Να μην μπλέκουμε, φίλες και φίλοι, το πολιτικό παιχνίδι με αυτά που πιστεύουμε. Ο Τσίπρας είναι αυτός που είναι. Αλλά θα τον καταγγέλουμε πάντα το ίδιο. Όχι άλλα όταν μας συμφέρει. Το 2012 μας συμφέρε επειδή η Νέα Δημοκρατία είχε πολλώσει την κατάσταση και είχε σηκώσει την αντικομμουνιστική σημαία. Εμείς θα τον παρουσιάζουμε Άγιο τον Τσίπρα, μήπως πάρουμε κανένα ψηφαλάκι. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή μιλάμε για εθνικιστές, θα σας διαβάσω το κείμενο εισηγητής. Μια ομιλία είναι στην ουσία, από το συνέδριο της νεολαίας της Εθνικής Παρατάξεως, 1978. Εισηγητής ο Απόστολος Χατζηβασιλείου, 27 ετών τότε, απόφυτος βιομηχανικής Πειραιός και πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Κατερίνης της ΕΝΕΠ, της Νεολαίας της Εθνικής Παρατάξεως, Ελληνική Νεολαία Εθνικής Παρατάξεως. Διαβάζω το κείμενο. Έχουμε την τύχη να ανήκουμε στον πλέον αξιοθαύμαστο λαό που παρουσιάστηκε στην ιστορία της ανθρωπότητος. Τον λαό που έδωσε δύο τουλάχιστον γνωστούς πολιτισμούς παγκοσμίου ακτινοβολίας και διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη και των άλλων λαών. Η φιλοσοφία, η επιστήμη, η τέχνη, οι ανθρώπινες αξίες,
δημιουργήματα των δύο πολιτισμών, έδωσαν προοπτική στη ζωή του ανθρώπου. Η τοποθέτηση του ελληνισμού στην κορυφή των υπολείπων λαών, στη θέση που πρέπει να κατέχει στην παγκόσμια πνευματική εξέλιξη, δεν έχει σοβινιστική μορφή και ούτε μεγεθύνουμε το ελληνικό θαύμα. Απλώς και μόνο θέλουμε να δείξουμε ποια υπήρξε η συμβολή του ελληνισμού στη δημιουργία του πολιτισμού και την κολοσιαία κληρονομιά προς τους Έλληνες. Όπως αναφέρει η ιστορία, κι άλλοι λαοί προσπάθησαν να κυριαρχήσουν, π.χ. οι Ρωμαίοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά μεταξύ του ελληνισμού και των άλλων λαών. Ο αρχαίος ελληνισμός είχε δικαιολογημένη και σαφή συνείδηση της υπεροχής του, διότι δημιούργησε πολιτισμό, ενώ οι άλλοι λαοί θέλησαν να γίνουν ηγέτες της ανθρωπότητας δια της βίας, ώστε να υποδουλώσουν και να εκμεταλλευτούν τους άλλους λαούς. Ο αρχαίος ελληνικός και βυζαντινός είναι μεγάλη σημασία πολιτισμοί και δημιουργήθηκαν υπό των Ελλήνων χάρη της ανθρωπότητος. Αφετηρία πραγματοποιήσεως κάθε νέο πολιτισμού, ο αρχαίος ελληνισμός, που ήταν η ικανότητα προσαρμογής στη ζωή και ελόγω απολαύσεως, η επιθυμία προς όραση και στοχασμό, θετική και ακαταπώνητη αναζήτηση της αλήθειας, η δύναμη να αντιμετωπίζουν με διάβγεια ακόμη και τα πιο άσχημα, η διαμόρφωση της σκέψεώς των, η επιθυμία των να μην αφήνουν τίποτε σκοτεινό και ανεξιχνίαστο. Τα μαθηματικά, η φυσική, η αστρονομία, η ιατρική, η ψυχολογία, η ζωολογία, η γεωγραφία, η παιδαγωγική, η στρατιωτική τέχνη, η αίσθηση της αρμονίας έδωσε την αρχιτεκτονική και γλυπτική. Η ποίηση, η δραματουργία, η τραγωδία, η κωμωδία είναι δημιουργήματα του αρχαίου ελληνισμού. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες απέκτησαν εθνική συνείδηση και αντιτάχθηκαν στην απόπειρα του ασιανισμού να τους υποδουλώσει κατά το πρώτο ήμιση του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο ελληνικός πολιτισμός στηρίχθηκε στην ιδέα της εθνικής ελευθερίας, στην αισιόδοξη αντίληψη της ζωής, της εκτιμήσεως προς τα εγκόσμια, στον ορθολογισμό, στην παράλληλη καλλιέργεια του σώματος και του πνεύματος και στον απόλυτο σεβασμό προς την αξιοπρέπεια και την αξία του πλησίον. Οι Έλληνες μελέτησαν με σοβαρότητα την πραγματικότητα που τους περιέβαλε και προσπάθησαν πρώτα να την κατανοήσουν και κατόπιν να δεσπόσουν επ' αυτής. Για να επιτύχουν την κυριαρχία, καλλιέργησαν τις δημιουργικές δυνάμεις της ανθρώπινης φύσεως, μελέτησαν τους εαυτούς των και προσπάθησαν να βρουν τρόπο συμβιβασμού του ιδεώδους της ανθρώπινης ελευθερίας με τους περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει στον άνθρωπο η φύση και η κοινωνική συμβίωση. Η αρχή της φιλοσοφίας είναι η απορία που γεννάται στον άνθρωπο περί της σχέσεως που έχουν τα όντα προς τα αίτια και επιδίωξη ή επίλυση. Η ελληνική φιλοσοφία αντιμετώπισε πρώτον τα προβλήματα αυτά, τα οποία και επιδίωξαν να τα επιλύσουν καλώς και ορθώς για τους ανθρώπους η δημιουργή του μεγαλειώδους πνευματικού οικοδομήματος που μας κληροδότησαν, όμοιον του οποίου δεν έχει να μας επιδείξει όχι μόνο ο ουδής άλλος λαός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Στην επίδραση των παλαιότερων πολιτισμών, Σουμερίων, Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων και Φινίκων, απέδιδαν πολλοί ξένοι ιστορικοί φιλόσοφοι, αλλά δυστυχώς και μερικοί Έλληνες, την απρόοπτον κατά αυτούς ανάταση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, που σημειώθηκε μεταξύ των ετών 650 έως 250. Οι ανασκαφές του Σλίμαν στην Τρία και τις Μυκήνες και του Εύανς στην Κνωσό εκμυδένισαν τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω λαοί δεν είχαν φιλοσοφικά συστήματα ικανά να επιδράσουν στην ελληνική σκέψη, καθώς δεν ήσαν τόσο προηγμένοι. Οι θεωρίες τους είναι επηρεασμένες από θεοκρατικές, θεοσοφικές και θρησκευτικές κυρίως δοξασίες και αντιλήψεις και ουδόλως είχαν απαλλαγεί από την πρωτόγονη αίσθηση του ανθρώπου ότι ο Θεός ή οι θεοί αναμειγνύονταν και επεμβαίνουν ενεργώς και αυτοπροσώπως. Μετά την εν μέρη ανάγνωση της ελληνικής γραμμικής γραφής Α και κυρίως της Β και του δίσκου της Φεστού και μετά από τις διασπιστώσεις των διαφόρων αρχαιολόγων ότι και στην Ελλάδα υπήρξε παλαιοληθικός πολιτισμός, είχε αποδειχθεί ότι τα γραπτά κείμενα της ελληνικής γλώσσας καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον 3.000 ετών, όσοι πλην της κινέζικης ουδε μία άλλη γλώσσα της Ιφιλίου καλύπτει και ότι τόσο οι Μυκήνες όσο και οι Κρήτες ήσαν Έλληνες και όχι Ινδοευρωπαίοι ή Σκύθες που κατήλθαν από το Βορρά για να εκπολιτήσουν τους Έλληνες. Οι ανασκαφές από τον Μιλόησιτς
1957-1959 στη Θεσσαλία, Ουέης, Μιλωνάκη και Παπαδημητρίου στις Μυκήνες, του Πουλιανού στη Χαλκιδική και του Δημήτρη Θεοχάρη στην Αλόνισο Σποράδων και άλλες, ως και η γενομένη αποκρυπτογράφηση του πίνακου της Φεστού και πινακίδων της γραμμικής γραφής Α υπό του καθηγητή Βλαντιμίρ Γκρογκίεφ, των αναγωμένων στις αρχές τη Β' χιλιετηρίδος π.Χ. και από την οποία έχει διαπιστωθεί ότι μία εκ των δύο γλωσσών που έχουν γράψει οι πινακίδες είναι η ελληνική, χρησιμοποιούμενη οπωσδήποτε κατά τον 15ο π.Χ. αιώνα. Επίσης, οι μετρήσεις δια του άνθρακος 14 έδειξαν ότι τα χρονολογημένα ευρήματα ανασκαφών στην Κύπρο ανάγονται στις αρχές της Β' χιλιετηρίδος και όχι της 4ης όπως υποστηρίζουν, όπως και τις τελευταίες μετρήσεις 1974 δια του άνθρακος 14 πάλι των ευρημάτων της Νέας Νικομίδιας στη Μακεδονία, που δείχνουν ότι αυτά ανάγονται στη δεύτερη επίσης χιλιετηρίδα. Μεταξύ των ευρημάτων τούτων υπάρχουν και 2.000 περίπου απανθρακωμένοι σπόροι που δείχνουν ότι οι πρόγονοί μας ήξεραν να καλλιεργούν τη γη και συνεπώς είχαν ένα προηγμένο πολιτισμό. Τα αρχαία κείμενα και οι παραδόσεις σαφώς αναφέρουν ότι πρώτου Ομήρου και του Ισιόδου υπήρχαν και άλλοι ποιητές, μελωδοί και πνευματικώς ανεπτυγμένοι ερευνητές, όπως ο Ορφεύς και οι Ορφικοί, που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και την μελέτη των κοινωνικών και πολιτικών των ανθρώπων της εποχής των. Μερικά έργα αρχαίων συγγραφέων, Ορφέα και Ιώνος Τραγικού, Τριαγμή, Ιεροετολική, Βροντινού, Φυσικά, Ύμνος, Κορυβαντινά, Οτοθητικά, Θοπολικό, Αστρονομία, Έπι, αλλά και η Ινδικέ Βέδε, Βυσνού και Ιουρέχια, περιέχουν στοιχεία που ομοιάζουν καταπληκτικώς με πολλά κείμενα των Ορφικών. Και επειδή οι Ινδικές αυτές παραδόσεις θεωρούνται πανάρχες, λογικό και φυσικό είναι και τα κείμενα των ορφικών να είναι πανάρχια. Έτσι, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι αυτόφυτος και αυτοδημιούργητος. Μετά τους ελληνιστικούς χρόνους και μια περίοδο παρακμής, εμφανίστηκαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κατέκτησαν την Ελλάδα. Μετά δε περίπου 4 αιώνες, και πάλι ο ελληνισμός από το χάος της καταρρεύσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δημιούργησε ένα νέο υπερχιλιετή πολιτισμό, το Βυζαντινό. Τα επιτεύγματα του ελληνισμού επέθεσαν τη σφραγίδα των επί του κόσμου, ο οποίος δημιουργήθηκε υπό τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Δύο είναι τα κοσμοϊστορική σημασία γεγονότα των 5 αιώνων της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Πρώτον, η βαθιά επίδραση της ελληνικής κληρονομιάς επί του ρωμαϊκού πολιτισμού, ιδίως στους τομείς του στοχασμού, της λογοτεχνίας και της τέχνης. Και δεύτερον, η διάδοση του χριστιανισμού δια της ελληνικής γλώσσας και ο εμπλουτισμός του με ουσιώδη στοιχεία ελληνικής φιλοσοφίας. Και πάλι ο ελληνισμός κατευθύνει τη φιλοσοφία, την τέχνη, την επιστήμη, την οικονομία και το εμπόριο. Απόδειξη δε ότι ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι ελληνικός είναι ότι μόνο στη Δύση ευρέθησαν ρωμαϊκά μνημεία, εις δε την Εγγύς Ανατολή όλα καθόλου ελληνικά. Κατά τον Βυζαντινισμό και πάλι υπάρχουν ηθικές αξίες που δίνουν νόημα στον άνθρωπο. Αυτό δε αποδεικνύεται από τις κοινότητες που υπάρχουν όχι μόνο για οικονομικούς σκοπούς αλλά και για πολιτιστικούς. Έτσι και ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι δημιούργημα των Ελλήνων, που και μετά την πτώση του Βυζαντίου το ελληνικό έθνος δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε κύριο της καταστάσεως στην οικονομία και στο εμπόριο, για παράδειγμα. Η ελληνική φυλή είχε τουλάχιστον δύο γνωστούς μεγάλους πολιτισμούς σταθμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι Έλληνες είναι αυτόχθονες και λαός που ζει ανέκαθεν στην ελληνική Χερσόνησο και τις ελληνικές νήσους. Η κάθοδος δε διαφόρων κλάδων της φυλής νοτιότερα εξηγείται ως κάθοδος ομάδων ορεινών προς τα παιδινά. Αλλά και η συγκριτική γλωσσολογία που έχει τόσο αναπτυχθεί αποδεικνύει ότι η ελληνική γλώσσα ελάχιστη συγγένεια έχει με τη γλώσσα άλλων λαών. Είναι εξακριβωμένο ότι η εμφάνιση και η κίνηση σημητικών φυλών προς τη Δυτική Μεσόγειο σημειώθηκε πολύ αργά. Μετά την πτώση της Κρήτης, φοινικικές αποικίες στη Μεσόγειο, εμφάνιση Φοινίκων και Αιγυπτίων στα παράλια της Αργολίδος, Καρχιδόνη κλπ., τα δε περικάδουν από τη Θήβα και του Κρέοντος στην Αθήνα, που τους εμφάνισαν ως Αιγυπτίους οι Φοίνικες, δεν είναι ακριβή, διότι η κίνηση αυτή ούτε μία σχέση έχει με τους πελασγούς πρωτοέλληνες στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Κατά συνέπεια, και οι ανωτέρω ισχυρισμοί περί καταγωγής των πρωτοελλήνων από Σημίτες είναι ψεύδος αστήριχτο,
όπως αποδείχτηκε δια της βιοχημικής εξετάσεως αίματος των συγχρόνων Ελλήνων υπό τον Χίρσφελτ, Κούμαρη, Διαμαντοπούλου, Παπαμάρκων. Παλαιότερα και υπό του Γεράσιμου Αλεβιζάτου και οι παλαιότερες υποφαντίες του Φαλμεράιερ εναντίον των νεωτέρων Ελλήνων. Οι εξετάσεις αίματος απέδειξαν ότι η ελληνική φυλή είναι τελείως διαφορετική οντότης και ουδέ μία σχέση έχει με τους Βαλκάνιους Βουλγάρους, Σέρβους, Κροάτες και Τούρκους και διατηρεί παρά την ανάμειξή της με τις φυλές αυτές κατά διαφόρους καιρούς ανώθευτη, ισχυρή και καθαρή την ομοιογένεια των ομάδων του αίματος της λόγω της μεγίστης αφομοιωτικής δυνάμεως και της υπεροχής της. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και συνειδητοποιώντας την ταυτότητα της ελληνικής φυλής που υπάρχει και ζει εδώ και χιλιάδες χρόνια, παρατηρούμε τη μεγάλη πραγματικότητα ότι αποτελεί γεννήτωρα πολιτισμών. Φυλές, κράτη, έθνη χάθηκαν. Ο ελληνισμός, η πηγή του πολιτισμού, διαθέτει δύναμη και ζωτικότητα που του δίδει το δικαίωμα να εξακολουθήσει στο μέλλον να γεννά πολιτισμούς. Διότι είναι η αιωνία φυλή που εδίδαξε και είναι έτοιμη να διδάξει και πάλι το υψηλότερο και ευγενέστερο ιδεώδες, την εθνική ελευθερία. Διότι ο ελληνισμός είναι το αιώνιο, το πραγματικά άφθαρτο και ακατάλληλο πνεύμα το οποίο ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται, ούτε αποθνίσκει, αλλά συνεχώς δημιουργεί. Η δυναμική θεώρηση του κόσμου, η αρχή της επικρατήσεως της ανθρώπινης θελήσεως στο περιβάλλον, είναι στοιχεία που δένονται με την ιδιότητα της ελληνικής φυλής να γεννά πολιτισμούς. Ο ελληνισμός, σε οποιαδήποτε φάση της ιστορίας του και σε οποιοδήποτε περιοχή και αν βρέθηκε, έδωσε πολιτισμούς μεγαλειώδης και ανέβασε τα ανθρώπινα επιτεύγματα σε ύψη που για άλλους λαούς είναι και θα είναι επάπειρον ηλικιώδη. Ο Έλλην, όταν τοποθετείται μπροστά στο χάος, στέκει ως άνδρας απέναντί του και το οργανώνει. Αυτή ακριβώς είναι η δημιουργική δύναμη της ελληνικής ψυχής, ενώ ο οποιοσδήποτε άλλος διαλύεται μέσα σε αυτό. Για τον ελληνισμό δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία και δεν πρόκειται να αποτελέσει κλονισμό κανενός είδους αμφισβήτηση, γιατί για το ότι το έθνος μας αγωνίστηκε σκληρά και ότι είναι γραφτό να αγωνίζεται πάντα και αν πέφτει κάποτε, στο τέλος ξαναγεννιέται πάλι από την αρχή. Ο ελληνισμός δεν πρόκειται να δεχθεί αμφισβήτηση για το ότι η περίοδο της ιστορίας του λαού μας είναι κύκλη στη σειρά. Η κατηγορηματική προσταγή είναι διαφορετική κατά λαούς και τόπους. Ο ελληνισμός, μακράν του συμφέροντος, οικοδόμησε μια καθαρή έννοια καθολικού χρέους, γι' αυτό και ίσταται υψηλότερα στην παγκόσμια ιεραρχία του ήθους ως άξιος ιστορικός αναβαθμός και γι' αυτό δεν πρέπει να αξιολογείται με τα κριτήρια άλλων βιομηχανικός, μεν εξελιγμένων, αλλά εξ απόψεως ηθικού πολιτισμού μη προκεχωρημένων λαών. Είναι φανερό ότι σήμερα δεν πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας κατωτέρως, αφού όλοι οι άλλοι λαοί από εμάς διδάχτηκαν. Οι νέοι της ΕΝΕΠ πιστεύουν ότι η σπουδαιότερη ιδιότητα του ελληνισμού είναι να αποτελεί γεννήτωρα πολιτισμών. Πιστεύουν ότι η ιδιότητα αυτή δημιουργεί ένα μεγάλη σημασία καθήκον για την ελληνική φυλή. Πρέπει να γίνουν βίωμα για τον κάθε Έλληνα τα λόγια του Περικλή Γιαννόπουλου. Προορισμός του Έλληνος στον κόσμο αυτόν, ήτο και είναι εις κάθε εποχήν, σήμερον και αύριον, ο εξανθρωπισμός της οικουμένης. Αυτή είναι η κοσμοθεωρητική προοπτική του λαού των Ελλήνων. Αυτή είναι η ιστορική αποστολή του ελληνισμού. Οι νέοι της ΕΝΕΠ, και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ΕΝΕΠ είναι η ελληνική νεολαία εθνικής παρατάξεως. Υπενθυμίζω ότι το άρθρο που διαβάζω είναι μια ομιλία από συνέδριο της ΕΝΕΠ του 1978. Οι νέοι της ΕΝΕΠ λοιπόν πιστεύουν ότι το ελληνικό έθνος σήμερα δοκιμάζεται. Διαχρονικός εδώ ο συναγωνιστής, ο παλιός συναγωνιστής. Ο σύγχρονος Έλληνας δέχεται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και του κλίματος της εποχής. Υφίσταται στις συνέπειες της πνευματικής και ψυχικής ερυπώσεως. Τα χρόνια κοινωνικά προβλήματα που κρατούν δέσμιο τον ελληνικό λαό και οι επιδράσεις από τον διαρκώς αυξανόμενο εκφυλισμό σε παγκόσμια κλίμακα παίζουν σημαντικό ρόλο. Η διαπίστωση είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αγνοούν την ιστορική αποστολή του έθνους τους. Οι δυσμενείς επιδράσεις έχουν διαμορφώσει έναν εσωστραφή ελληνισμό με νοοτροπίες επέτου. Πόσο επίκαιρος εδώ είναι πάλι. Έχει διαστρεβλωθεί τελείως η αποστολή του ελληνισμού, ότι πάντοτε υπήρξε εσωστρεφής, πάντοτε υπήρξε φωτοδότης της ανθρωπότητας. Η παρακμή δεν είναι εξωτερική καταστροφή, είναι εσωτερική ερήπωση. Η παρακμή μιας χώρας είναι η παρακμή του καθεστώτος του κυρίως.
γιατί δημιουργεί μια ανεξίσωτη, μια ανεξίσωση του ανθρώπου προς αυτό. Η παρακμή παίρνει όλες τις μορφές σήμερα και επιφέρει όλες τις συνέπειες. Ακόμη και η βία, αποτέλεσμα από μία πλευρά να παίρνει μορφή παρακμής. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος, ο μετριοπαθής, ο παρρυκμασμένος, δεν μπορεί καν να πολεμήσει όπως ακριβώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όσα πρέπει. Αλλά με την αγωπάθεια του αγνούντος, του αντιπίνου καταδικάζει αυτό που δεν μπορεί πλέον να κάνει. Αυτό που δεν μπορεί να υποφέρει, δηλαδή τη βία, την οποία η ίδια η στάση του γεννάει. Σήμερα διανύουμε μια περίοδο νοθείας των πνευματικών αξιών, δεδομένου ότι επιδιώκεται μόνο η απόλαυση των υλικών αγαθών. Ουσιαστικώς, υφίσταται τάση νοθείας των εθνικών αξιών και αυτό δύναται να χαρακτηριστεί ως έργο φθοροποιό, εφόσον δεν υπάρχει πουθενά μέτρο. Προσπάθειες δεν καταβάλλονται να αποδιώξουμε τα υπάρχοντα στοιχεία της κολοσσίας της νομαδικής κληρονομιάς, από την οποία αναδείχθησαν και προήχθησαν όλοι οι νεότεροι λαοί της Ιφιλίου, τους οποίους εμείς θαυμάζουμε για την πρόοδό του. Εμείς οι νέοι της ΕΝΕΠ αποφαινόμεθα ότι οι παρακαταθήκες τις οποίες κληρονομήσαμε είναι υπέροχες. Η υλική ευημερία που χαρακτηρίζει το τμήμα της ανθρωπότητας που ζούμε δεν δίνει απάντηση στις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου. Η υλική ευδαιμονία για τον καθένα είναι ό,τι του γεννά το αίσθημα της αρεσκίας του. Κατά τη στιγμή της αποκτήσεως έχουμε ένα ειδονικό αίσθημα ευχαριστήσεως. Αλλά η στιγμή αυτή είναι και το όριο. Αμέσως αρχίζει ο κατήφορος, ο κόρος. Στον κόσμο της αισθήσεως δεν υπάρχει στάθμευση παρά μόνο αδιάκοπος εναλλαγή επιθυμίας και κόρου με ένα οριακό σημείο, ειδονής. Αλλά εάν σκοπός του ανθρώπου ήταν η ηθική ευδαιμονία, τότε θα ήταν σκοπός και ολόκληρης της ανθρωπότητας όλης της γης. Έτσι θα καταντούσε όλη η δημιουργία μια τραγική παρεξήγηση και πλάνη. Ο κόσμος θα υπήρχε εις τους αιώνες για κάτι που δεν θα έβρισκε ποτέ. Βασική αιτία της πολιτιστικής κρίσεως είναι ότι οι τεχνολογικές επιτεύξεις δεν συμβαδίζουν με την παράλληλη πνευματική άνοδο και καλλιέργεια των ηθικών αξιών. Σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι η τεχνική και η οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετή. Αυτή όμως είναι απλώς το μέσο, το σημείο διελεύσεως, από όπου θα γίνει η εξόρμηση του κοινωνικού βίου προς σφαίρες υψηλότερες προς τις αιώνιες αξίες πνευματικού πολιτισμού. Δια του τεχνικο-οικονομικού πολιτισμού και μόνον, ο άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να αναπληρώσει την ηθική του εξύψωση και τον εσωτερικό του πολιτισμό και να καταστεί αυτός σκοπός. Ο κίνδυνος να υποληφθεί το μέσον ως σκοπός, η τάση να αντικατασταθεί κάθε ροπή της ανθρώπινης ψυχής προς το ωραίο και υψηλό για τον επιδιώξενο ενός άψυχου τεχνικο-οικονομικού πολιτισμού αποτελούν την τραγική πλευρά της συγχρόνου προόδρου, την παρακμή. Η παρακμή στη χώρα μας είναι προϊόν εισαχθέν από το εξωτερικό, με την αποκλειστική ευθύνη των συγχρόνων πολιτικών και πνευματικών ηγετών της χώρας. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο συναγωνιστής μιλάει για το 1978 και βλέπουμε πόσο επίκαιρος είναι και σήμερα ο λόγος του. Συνεχίζω. Ο ελληνισμός πρωτοπόρος σε όλες τις εκπολιτικές εξορμήσεις έχει καταστεί ουραγός, διασυρώμενος αδιάκοπα στην προσπάθειά του να μιμηθεί τους ξένους. Η ανικανότης, η ξενοδουλεία, η προχειρότης, η αδυναμία του χαρακτήρου των περισσότερων πολιτικών και πνευματικών ηγετών της χώρας μας έχει αναμφίβολα οδηγήσει τον ελληνισμό προς την παρακμή. Η περίοδος στην οποία διερχόμεθα είναι βαθύτατα αποφασιστική, διότι οι δονήσεις των μεγάλων μεταβολών έρχονται με καλπασμό. Φίλες και φίλοι, κάνω μια μικρή διακοπή εδώ για να πω ότι αυτές οι δονήσεις των μεγάλων μεταβολών ήρθαν. Ήρθαν. Τις ζούμε όλοι σήμερα. Τις ζούμε τόσα χρόνια. Προφητικός ο συναγωνιστής από το 1978. Συνεχίζω. Εμείς οι νέοι της ΕΝΕΠ έχουμε χρέος έναντι της ιστορικής μας αποστολής του ελληνισμού να προετοιμάσουμε το έθνος μας να γίνει το ίδιο πρωτοπορία στην πραγματοποίηση αυτών των μεταβολών. Εμείς οι νέοι δηλούμε ότι δεν ξεφεύγουμε από την ιστορία, αλλά είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για αυτήν. Εμείς οι νέοι πιστεύουμε στο στοιχείο του ελληνισμού, στην εσωτερική δύναμη που είναι αντίθεση με τους τροφίλους της παρακμής. Θα οδηγήσουμε το έθνος σε νέα δημιουργική άνοδο, σε μια καινούργια ζωή και νέες θεωρήσεις σε νέες τάσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αγνοεί την ιστορική του αποστολή. Δεχόμενοι τις έξωθεν επιδράσεις, αναμένουν τη λύτρωση από κάπου αλλού και όχι από τον ίδιο το λαό των Ελλήνων. Τι είπε ο άνθρωπος? Αφιερωμένο, αυτή η φράση αφιερωμένη στους οπαδούς του Σύριου, πως τάχα κάποιοι θα έρθουν από το Σύριο να μας σώσουν.
στους οπαδούς του Ξανθογένους που τάχα θα μας σώσει, στους οπαδούς των Ευρωπαίων που τάχα θα μας σώσουν. Συνεχίζω. Αλλά εάν η λύτρωση ερχόταν από κάπου αλλού, τότε ο ελληνισμός δεν θα είχε δώσει πολιτισμούς. Το ότι βρίσκεται στην πυραμίδα ως πρώτος διδάξας στους πολιτισμούς αποδεικνύει ότι ο σημερινός λαός θα βρει τη λύτρωσή του από την παρακμή μόνον και όταν συνειδητοποιήσει την ιστορική του αποστολή, που σημαίνει ότι ο ελληνισμός έχει τη δυνατότητα να εξανθρωπίσει την οικουμένη. Οι νέοι της ΕΝΕΠ απορρίπτουν τις προτάσεις δυτικού ή ανατολικού τύπου, την αναζήτηση λύσεων που δεν ταιριάζουν στο βιοψηφικό υπόστρωμα των Ελλήνων και διακηρύσουν την αποδοχή ενός ελληνικού τρόπου ζωής και δημιουργίας. Κάνω εδώ μια παρένθεση, δεν ξέρω πού βρίσκεται ο συναγωνιστής τώρα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από αυτή την ομιλία, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτό που απέρριπταν οι νέοι εθνικιστές της δεκαετίας του 70 είναι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, τις λύσεις δηλαδή του δυτικού και ανατολικού τύπου ως αχταρμά τα τελευταία χρόνια. Τις ζούμε και τις δυο μαζί. Απ' τη μία δυτικός τρόπος ζωής, απ' την άλλη κομμουνιστοποίηση της πολιτικής μας ζωής, του κράτους και της οικονομίας. Συνεχίζω. Ο ελληνισμός, ανεπτυγμένος στο μετέχνιο της Δύσεως, το μετέχνιο της Δύσεως και της Ανατολής, ακριβέστερα επί της αντιθέσεως δυναμικών γεωπολιτικών ακτινών, έχει από τη φύση του όλος ιδιαίτερη αποστολή. Να καταστεί μεταδοτός στους αντιμαχόμενους λαούς, τους συγχρόνους λαούς της στιγμής λογοκρατίας, οι οποίοι δια του λόγου οδηγούνται στο μηδενισμό. Ο ελληνισμός, ως προβιομηχανικός και ιστάμενος μακράν της στιγμής λογοκρατίας της βιομηχανικής κοινωνίας, έχει αξίες σε ψηλότερες πολλών άλλων λαών. Τα ξένα πρότυπα είναι αντικείμενο μελέτης, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε την εφαρμογή τους, ειδικά όταν τα περισσότερα στοιχεία τους δεν ανταποκρίνονται στην ψυχοσύνθεσή τους. Το ξένο είναι ατέριαστο για τον Έλληνα και ουδέποτε θα το δεχτεί παρά μόνο το ελληνικό, διότι είναι το μόνο αρμόζον. Το σημερινό πολιτικό και πνευματικό κατεστημένο της Ανατολής και της Δύσεως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να τα λύσει όσες προσπάθειες και αν κάνει. Για να δημιουργηθεί κάτι νέο, πρέπει να έχει ως πηγή ένα λαό αποφασισμένο, μια φυλή δυνατή. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την ελληνική φυλή. Καλούνται σήμερα οι Έλληνες να παίξουν και πάλι τον κοσμοϊστορικό τους ρόλο. Το ρόλο που επί χιλιάδες χρόνια τώρα διαδραματίζουν. Αυτό δεν το καθήκον της δημιουργίας του νέου πολιτισμού καλούνται να το πράξουν πάλι οι Έλληνες, διότι ο ελληνισμός ή το ανέκαθεν σταυροφόρος της επιλεκτικής της δυνάμεως, της θελήσεως, του καθήκοντος, της αρετής και των κανόνων της. Ανέκαθεν φορέας και δημιουργός πολιτισμού παρανθρώπινης ακτινοβολίας. Ο ελληνισμός έχει ψυχικό βίο πλουσιότατο σε αξίες εσωτερικού πολιτισμού, τόσο στην ατομική ζωή όσο και στη συλλογική κοινωνική διαβίωση. Έθεσε ο ίδιος ορισμένους σκοπούς και αισθάνθηκε την πνευματική και ψυχική ανάγκη να τους πραγματοποιεί και συνεχώς μοχθεί ενσυνειδητός γι' αυτό. Διέβη εκ της ανωνυμίας στην επώνυμη ιστορική του πορεία. Εισήλθε στην οδό μιας αληθούς ιστορίας πολιτισμού, την οποία αρχίζουν να αντιλαμβάνονται όπως πράγματι είναι, ως μια δηλαδή θριαμβική πορεία πνευματικής ζωής, με εσωτερική καλλιέργεια και με εξαίσια ευεργετήματα στον εσωτερικό κόσμο, με έργα αθάνατα, με θησαυρούς πνεύματος. Οι Έλληνες στο κοσμοϊστορικό κόσμο πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προετοιμαστούν ώστε να μπορέσουν με τις πολιτιστικές τους επιδιώξεις να ξαναδιαδραματίσουν τον οικουμενικό ρόλο που τους προσυδειάζει. Ο ελληνισμός προείσταται της πολιτιστικής πορείας των λαών της γης. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτά δεν τα άκουσαν οι Έλληνες τότε. Και παρόλο που οι εθνικιστές προειδοποιούσαν πάλι, όπως και πάντα, πληρώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Το να μην ακούμε. Όλοι ομιλούν για τον ελληνισμό, συνεχίζω λοιπόν, όλοι ομιλούν για τον ελληνισμό περί μεγαλείου των παρελθόντων καιρών και κρίνουν τους σύγχρονους Έλληνες αξιολογικά διαφορετικά από τους αρχαίους. Το ελληνικό όμως πνεύμα που δημιούργησε τον Περικλή, τον Αλέξανδρο, τη Βυζαντινή εποποιία, τον Κολοκοτρώνη, ζει ακόμα όπως επεδείχθη το 1940 όταν εγγράφηκαν νέοι μαραθώνες, νέες Θερμοπύλες. Το αθάνατο ελληνικό πνεύμα θα εμφανίσει το νέο ελληνικό πολιτισμό, ένα νέο ελληνικό θαύμα αναγενόμενο την παρακμή, την ψυχική ερήπωση και για μια ακόμη φορά ο ελληνισμός θα επιτελέσει την ιστορική του αποστολή. Αυτό θα επιτευχθεί αν όλοι κατορθώσουμε να εμπαθύνουμε το νόημα των υποχρεώσεων προς τους εαυτούς μας, τις οποίες η ένδοξη ιστορική μας παράδοση μας επιβάλλει.
καλλιεργώντας την παράδοση και προχωρώντας βαθύτερα και προσέχοντας την γύρω φύση, θα ανοιχθεί ο νέος δρόμος. Μαθαίνοντας από πού έρχεσαι, ξέρεις και πού είναι ο δρόμος να πας. Αλλά για να βαδίσουμε στο νέο δρόμο του ελληνικού τρόπου ζωής και δημιουργίας, απαιτούνται και ορισμένες προϋποθέσεις. Βασικό στοιχείο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο ελληνισμός ή το ανέκαθεν έννοια πολύ ευρύτερη της έννοιας της Ελλάδος ως κράτους, και αυτό διότι έξω του ελληνικού κράτους παρέμειναν και παραμένουν συμπαγείς μάζες Ελλήνων με ελληνική εθνική συνείδηση. Και δεύτερον, διότι οι Έλληνες που δεν περιλήφθησαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, από το 18ο ήδη αιώνος είχαν αρχίσει να δημιουργούνται δια της μεταναστεύσεως ελληνικές παροικίες τόσο στη λεκάνη της Μεσογείου και την Ευρώπη όσο και στις υπερπόντιες χώρες. Τόσο το ελλαδικό κράτος όσο και ο ελληνισμός θα αποτελέσουν το ελληνικό έθνος. Η λύτρωση των Ελλήνων της Διασποράς δεν είναι ιμπεριαλισμός. Η επιδίωξη κατακτήσεως ξένων εδαφών, όπως εμφανίζεται και διασύρεται από τους εχθρούς του έθνους, αλλά η απέτηση ενός πραγματικά προνομιούχου λαού, στον οποίο ολόκληρη η ανθρωπότητα οφείλει τον εκπολιτισμό της, να αποκατασταθεί στις χώρες εκείνες που έζησαν από χιλιάδων ετών και οι οποίοι απειλούν το ζωτικό και εθνικό χώρο του, στον οποίο ανεπτύχθηκε και μεγαλούργησε. Οι ιμπεριαλιστές και κατακτητές υπήρξαν και είναι άλλοι λαοί, που χωρίς ιστορικό δικαίωμα, εθνολογικό ή πολιτιστικό, επιχείρησαν με διάφορα προσχήματα να καταπατήσουν και καταπάτησαν ξένα εδάφη, ξένους λαούς για να εντρήσουν ανελεύθερες αυτοκρατορίες. Άλλο στοιχείο του νέου πολιτισμού θα είναι η κοινότητα, η ελληνική παραδοσιακή κοινότητα, που είναι το σύνολο των ανθρώπων, τον οποίο ο συνεκτικός κρίκος είναι ο ψυχικός δεσμός, όπως η σχέση πατρός προς τέκνου. Η κοινότητα δεν θα είναι απλώς και μόνο ένα σύνολο ανθρώπων με αποκλειστικά οικονομικά συμφέροντα. Εκεί θα καλλιεργηθούν ηθικές αξίες, ο αλληλοσεβασμός και θα διαπιστωθεί η αλληλεξάρτηση. Εκεί θα διαπιστωθεί ότι μόνον δια της αλληλοσυνθέσεως είναι δυνατή η πρόοδος. Ο υπερατομικός σχηματισμός κοινότητας αναλαμβάνει τη ζωή και τη δυνατοποίηση των Ελλήνων ως εφταξίων σκοπών του έθνους. Στην κοινότητα θα δημιουργηθεί η ψυχική αδερφότητα και το πρέπον έναντι της πολιτείας θα κατανοηθεί πλήρως. Το κοινοβιακό ιδανικό του ελληνισμού επανατοποθετείται στην εποχή μας από την τεχνική υπό διαφορετικό δρόμο και με άλλα μέσα. Αλλά όμως ο ελληνισμός, ανεξάρτητα και πριν από πρόβλεψη εξελίξεως της τεχνικής, προέβαλε και εβίωσε το ιδανικό τούτο. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της ιστορικής συνειδήσεως του ανθρώπου να υπερνικά τη χρονικότητα με το αιώνιο, με την ιστορία. Φίλες και φίλοι, για μένα αυτό το κείμενο είναι ένα μνημείο εθνικιστικού λόγου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχει τύχει να ακούσετε στις μέρες μας τέτοιο λόγο. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και επανέρχομαι, επειδή κράτησε παραπάνω σήμερα η εκπομπή, επανέρχομαι σε λίγο για το κλείσιμο και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, Νότης Φακιανάκης. Σημαδιακό το τραγούδι. Περήφανος αητός, ήσουν μεγαλωμένος μες στις ψυχές αυτών που ατσάλινα είχαν σώματα. Μα ήρθαν οι εχθροί και είσαι πληγωμένος και μοραγούν στην πλάτη σου τα μαχαιρώματα. Ήταν τα μάτια σου και βουρκωμένα, ήταν το σώμα σου γεμάτο χαρακές. Τα όνειρά σου χαμηλό φτερουγισμένα, να νεμοδέρνεσαι και πέφτοντας να κλαις. Με τα πολύ ψηλά είτε, τα ψηλά όσο ποτέ, κι όσο τα
Τρίφανος αητός έδωσε σαν τα λάγματα πόνο και δάκρυα, αίμα, πληγές και τραύματα. Σου πάνε βάρβαροι να σε γονατισμένος, μα στην καρδιά σου δεν τελειώσανε τα θαύματα. Τα μάτια σκούπισε από τα δάκρυά σου, το βλέμμα κάρφωσε επάνω εκεί ψηλά. Σκοτίνιασε η γη από το ανάστημά σου και ξαναπέταξε πάλι για τα ψηλά. Πέτα πολύ ψηλά είτε, πέτα ψηλά όσο ποτέ. Και όσο πιο ψηλά πετάς, τόσο πιο λίγο θα πονάς. Πέτα ψηλά βρέα είτε, δεν το ξεπέρασα ποτέ. Πάλι με χρόνια, με καιρούς θα αναστηθούμε να μ' ακούς. Άιτε μου να μ' ακούς, να μ' ακούς. Σε πλήρη ευθυγράμμιση, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με όσα σας διάβαζα πριν, την ομιλία του Απόστολου Χατζηβασιλείου από το 1978, για το ποιον ελληνισμό θέλουμε, για το ποιο εθνικιστικό κίνημα θέλουμε, για το τι πρέπει να μιλάει, για ποια πράγματα πρέπει να μιλάει το εθνικιστικό κίνημα και τι στόχους έχει για την Ελλάδα. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία τη σημερινή, που έχει και ένα ευχάριστο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, την πτώση του πολιτικού συστήματος, την ανικανότητά του να κυριαρχήσει, ένα τέτοιο εθνικιστικό λόγο θέλουμε όλοι οι εθνικιστές να ακούσουμε. Θέλω να στείλω το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, όλοι οι εθνικιστές ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ποιους πρέπει να στηρίξουμε. Δεν είναι αυτό όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να εκφέρουμε έναν νέο εθνικιστικό λόγο, να αποφύγουμε τα τετριμένα, να φύγουμε από τα μνημόσυνα και από τη συνθηματολογία. Να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, τον Έλληνα άνθρωπο. Να μιλήσουμε για τον ιστορικό ρόλο του ελληνισμού, για το ρόλο που πρέπει να παίξει ο ελληνισμός στο προσκήνιο, στο διεθνές προσκήνιο. Το γράμμα από το 1978 που σας διάβασα μας δείχνει τον δρόμο. Ένα τέτοιο λόγο θέλω να ακούω και σήμερα. Και όχι νομίζω μόνο εγώ, όλοι οι Έλληνες εθνικιστές θέλουν τέτοιο λόγο να ακούνε. Φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θέλω να πω ότι στηρίξτε με όλες τις δυνάμεις σας τα πατριωτικά μέσα. Βλέπετε ότι πλην της συγκοφάντησης των εθνικών ιδεών υπάρχει και ένας αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της διαπλοκής. Στηρίξτε όλες τις προσπάθειες που γίνονται ανεξαιρέτως πολιτικού σχηματισμού, όλες τις προσπάθειες προς την εθνική και πατριωτική κατεύθυνση. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται τον ελεύθερο κόσμο. Κυκλοφορεί αύριο και μάλιστα στο φύλλο αυτό θα υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα σε όσους διετέλεσαν πρόεδρες της Δημοκρατίας, αρχής γενομένης από τον πρώτο πρόεδρο και τον μοναδικό μέχρι στιγμής δημοκρατικά εκλεγμένο, από τον λαό δηλαδή,
το Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ενισχύστε αυτή την πατριωτική φωνή. Επίσης να πω ότι το κείμενο που σας διάβασα, το γράμμα από το 78, το βρήκα στον κοινό παρονομαστή. Είναι το εθνικιστικό blog, το κοινός παρονομαστής blogspot.gr, το οποίο κάνει μια τιτάνια προσπάθεια και παρουσιάζει ομιλίες και γραπτά της μεταπολιτευτικής περιόδου του εθνικιστικού κινήματος από το 1974 και μετά, γραπτά μνημεία για τον εθνικιστικό λόγο. Κάποιοι συμπατριώτες μας, καλώς ή κακώς, άργησαν να ανακαλύψουν τον εθνικισμό. Τον ανακάλυψαν στην πολιτική συγκυρία, στη δύσκολη πολιτική συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας τα τελευταία 3-4 χρόνια. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει από πριν, οι εθνικιστές είμαστε εδώ, εδώ και χρόνια, δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε, δεν μας ακούγαν. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλες τις προβλέψεις μας, σε όλους τους κινδύνους στους οποίους δείξαμε στο ελληνικό λαό ότι αντιμετωπίζει το ελληνικό έθνος. Δεν μας άκουσαν, να μας ακούσουν τώρα. Αλλά πρώτα απ' όλα να μάθουν και οι ίδιοι αυτοί που δηλώνουν εθνικιστές σήμερα, να μάθουν την ιστορία του εθνικιστικού κινήματος. Όπως και γιατί έγινε στη μέση. Έμεινε στη μέση αυτός ο αγώνας που έγινε από το 1974 και μετά. Να δούμε ποια ήταν τα λάθη. Να μην τα επαναλάβουμε. Στην ενότητα του αγώνα, η ενότητα μάλλον του αγώνα θα φέρει τη νίκη. Να το θυμούνται και να πω εδώ ότι πρωτοβουλίες για την ενότητα παίρνει πάντα ο ισχυρός. Φίλες και φίλοι, στις εκλογές της 25 Ιανουαρίου, όπως σας είπα και πριν, ξέρουμε όλοι τι θα κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε στην ουσία τη συνέχεια των δεινών που μας έφερε η μεταπολίτευση, και αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο, ή τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της προόδου. Και μέσα στη μεταπολίτευση ασφαλώς είναι και ο Τσίπρας. Διότι αν δει κάποιος τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ή τα στελέχη που απαρτίζουν στις τοπικές κοινωνίες, θα δει ότι είναι το πρώην ΠΑΣΟΚ, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Η τιμωρία του ανίκανου πολιτικού κόσμου σημαίνει αυτό ακριβώς. Τιμωρία των εκπροσώπων της μεταπολίτευσης. Και μόνο μέσα από την τιμωρία του ανίκανου πολιτικού κόσμου θα έρθει η αναγέννησή μας, η αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Απ' την άλλη μεριά, για να έρθει η αναγέννηση όμως, θα πρέπει και το εθνικιστικό κίνημα να βάλει στόχους. Στόχους συγκεκριμένους. Όχι του φεκέ στον αέρα. Στόχους συγκεκριμένους, όπως μια ιδέα πήραμε από το κείμενο που σας διάβασα πριν. Από το γράμμα από το 1978. Πάντα επίκαιρο, ας το έχουμε στο νου μας πρώτοι από όλους εμείς οι εθνικιστές. Και μετά να το πούμε σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας την εκπομπή, δεν θα πολιτικολογήσω σήμερα, δεν ήταν σκοπός αυτής της πρώτης εκπομπής του 2015. Θέλω να σας αφιερώσω ένα ποίημά μου. Ένα ποίημα το οποίο γράφτηκε το 2012, περιλαμβάνεται στην ποιητική μου συλλογή με που φέρει τον τίτλο «Μα την πατρίδα» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός. Νομίζω είναι ένα μήνυμα στον ελληνισμό, ή μάλλον δεν νομίζω, είναι ένα μήνυμα στον ελληνισμό, το οποίο η ταπεινότητά μου στέλνει και όποιος έχει αυτιά ας τα ανοίξει να τα ακούσει. Το ποίημα φέρει τον τίτλο «Αναγέννηση». Έχω ένα λόγο να σας πω, μέσα από την καρδιά μου, απ' της ψυχής τα τρίσβαθα, να βγει με τη φωνή μου, δώρο στον Έλληνα άνθρωπο, δώρο απ' την ψυχή μου. Τα πάντα φιλοσόφησες, και ό,τι ψυχή σου βγάζει, γεννήθηκε μέσα στο μυαλό, δώρο Θεού σε σένα, και σ' όποιον ζει πάνω στη γη, τα έχεις χαρισμένα. Βρέθηκες άπειρες φορές, σκληρά ταπεινωμένος, μα πάντα δρόμο έβρισκες και σήκωνες κεφάλι, και την παλιά τη δόξα σου ανέστενες και πάλι. Σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές μη σκύβεις το κεφάλι. Κράτα τη ράτσα σου γερά για να το συνεχίσεις και την παλιά την ομορφιά να την ξαναγεννήσεις. Φίλες και φίλοι, με αυτό το ποίημά μου κλείνω τη σημερινή εκπομπή. Τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εκπομπές, σίγουρα
θεματολογία θα αλλάξει. Θα μιλήσουμε για τις εκλογές. Θα μιλήσουμε για τα εθνικιστικά κόμματα που θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Προσοχή στα μαντρόσκυλα. Και επαναλαμβάνω, προσοχή στα μαντρόσκυλα, τα οποία υπό την πατριωτική προβιά θα ζητήσουν να αλλιεύσουν τις ψήφους σας. Καταγγείλτε τους στον ελληνικό λαό, περισσότερο αυτούς από τους άλλους. Περισσότερο. Είναι η δούρη ύπη του πατριωτικού χώρου στην Ελλάδα. Περισσότερο αυτούς. Εύχομαι το 2015, πλην των ευχών μου για προσωπική ευτυχία του καθενός, αλλά να είναι κυρίως η ανάταση του ελληνικού έθνους και η ανάσταση του ελληνικού έθνους. Ένα έθνος που ξέρουμε όλοι ποιοι το κατέστρεψαν, ποιοι το έχουν φέρει σε αυτή την παρακμή που ζούμε σήμερα. Ο συναγωνιστής από το 1978 μας έδειξε το δρόμο. Περιμένω από τους πολιτικούς εκπροσώπους του εθνικιστικού κινήματος του 2015 ανάλογη συνέχεια. Ραντεβού μέχρι την άλλη Παρασκευή. Πάντα με εθνοπάθεια, πάντα από το Axis Radio. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να είστε πάντα ωραίοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.